Λοιπόν, τη διελκυστήρα μεταξύ Κοτσόβολου και Υπουργείου Ανάπτυξης για το πρόστιμο των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε αυτό εννοείς? Ενώ και αυτό και ένα άλλο, πέστε εσύ με την σειρά σου και εγώ θα ικανοποιηθώ. Μου φαίνεται όλα πολύ ενδιαφέροντα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια διοικητική ανάμεσα στις δύο πλευρές για ένα πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το Υπουργείο επιμένει και τονίζει ότι εμείς είμαστε εδώ, κάνουμε ελέγχους και θα τους βεβαιώνουμε με πρόστιμα προς όφελος των καταναλωτών. Η αλυσίδα από τη δική της πλευρά τονίζει πως εμάς μας ήρθε η εντολή ελέγχου στις 5 Δεκάτου του 2023. Ελέγχθηκαν όλα αυτά τα στοιχεία που ζητήθηκαν αναφορικά με τις προσφορές Black Friday, δεν βρέθηκε κάτι. Ωστόσο, ο έλεγχος για μία εβδομάδα προσφορών του 2021 ήταν που κινητοποίησε την επιβολή προστίμου. Η Κοτσόβολος τονίζει ότι κάτι τέτοιο δεν συνάδει με τα δεδομένα και τα πρακτικά της αγοράς και γι' αυτό και επισημαίνει ότι αντίστοιχα στοιχεία, δεδομένα υπάρχουν στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των εταιριών, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένα. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει ο καταναλωτής να τα δει και να τα επισκεφθεί. Υπάρχουν μόνο στις αποθηκευμένες σελίδες της Google, από όπου και φαίνεται ότι αλλιεύθηκαν αυτά τα στοιχεία, και επιφυλάσσεται προς κάθε νόμιμη διαδικασία, προκειμένου να υπερασπιστεί το δίκαιο της και τη φήμη της, αλλά και, και τους εργαζόμενους, αλλά και τους πελάτες και τους καταναλωτές. Πάντως, να σου πω την αλήθεια, ναι. Λέτα, δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί αυτό το πρόστιμο που αφορά το 2021 γνωστοποιείται το 2023. Δηλαδή, τι πρακτική είναι αυτή και πόσο αντίθετη με το επιχειρήν. Ναι, έχεις δίκιο, Μαρία. Το σκεφτόμουν και εγώ πάρα πολύ αυτό πριν, όταν έγραφα και την είδηση και χτες που επίσης την κατέγραφα την είδηση, προσπαθούσα να καταλάβω το σκεπτικό και προσπαθούσα να δω και τις συνέπειες αυτής της απόφασης, χωρίς να με ρολιπτήσω προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Ακριβώς. Όσο γίνεται αντικειμενικά. Δεν έχει, συγγνώμη θα το πω ευθασώς, ότι δεν έχει πολύ ισχυρή βάση αυτή η απόφαση. Είναι αναδρομικό πρόστιμο για μια συμπεριφορά που θα έπρεπε ίσως να είχε αποτιμηθεί και καταγραφεί εκείνη την περίοδο. Πώς μπορεί να βοηθήσει το τώρα και τον καταναλωτή, ο οποίος πλέον διάγει μια δύσκολη περίοδο, όπως είδαμε προηγουμένως, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας του. Εάν κλονιστεί περισσότερο η εμπιστοσύνη του, ναι, θέλει να βλέπει την πολιτεία να είναι έτοιμη να παρέμβει σε περιπτώσεις αθέμητου ανταγωνισμού, εσχροκέρδειας, εκμετάλλευσης των καταναλωτών. Αυτό είναι σωστό και πρέπει να γίνεται. Αλλά η αναδρομικότητα για κάτι που δεν είναι σε ισχύ, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό εξυπηρετεί όλα τα προηγούμενα που ανέφερα και που σκεφτόμαστε πολύ καθαρά. Και εδώ θα τολμήσω, Λέτα, εγώ να βάλω και μία άλλη παράμετρο, ότι θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι είναι και μία αθέμητη πρακτική. Δηλαδή, 2 χρόνια μετά να επιβάλλει ένα πρόστιμο 2 εκατομμυρίων, μπορεί να έχει αλλάξει και ολόκληρη... Όχι μπορεί, έχει αλλάξει ήδη και η διοίκηση της Κοτσόβολος. Τώρα, παρεπιπτόντως, έχει συμβεί. Μπορεί να μην έχει αναλάβει ακόμη. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι σε μια διοίκηση επιχείρησης μπορεί να έρθει ο κόσμος ανάποδα μέσα σε μια διετία. Δεν έχει αντίκρισμα αυτό και είναι και μη ωφέλιμο. Μη συμβατώ με την επιχειρηματική στρατηγική αλλά και την οικονομική στρατηγική όσον αφορά τη συμπεριφορά της πολιτείας απέναντι στις επιχειρήσεις αλλά και απέναντι στους καταναλωτές, διότι δημιουργεί μία γκρίζα κατάσταση η οποία δεν ωφελεί κανέναν. Ναι. Πραγματικά δεν ωφελεί κανέναν. Τέλος πάντων, αυτό ως μία παρένθεση. Ναι, να μείνουμε όμως λίγο στον Κοτσόβολο, γιατί είχαμε και τα αποτελέσματα εξαμήνου του 2023-2024. Πολύ γρήγορα η Κάρις τοποθετεί την αλλαγή σκυτάλης διοίκησης που ανέφερες και εσύ προηγουμένως, Μαρία, στο πρώτο τρίμηνο του 2024. Έχουμε τζίρο γύρω στα 338 εκατομμύρια ευρώ στο πρώτο εξάμηνο για την ελληνική αλυσίδα. Πολύ καλύτερα προσαρμοσμένα έπειτα λειτουργική κερδοφορία, αυξημένα κατά 300% στο 1,3 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια ο Ικάρης τονίζει ότι την πολύ καλή αβελτή αλυσίδα την πολύ και θα κερδίσει 156 εκατομμύρια αγγλικές λίρες προκειμένου να μειώσει το δανεισμό της αλλά και να ενισχύσει το συνταξιοδοτικό της σχέδιο που ήταν και μία από τις υποσχέσεις
σχέσεις της προς τους μετόχους.